Θα ξεκινήσουμε με μία συζήτηση πριν πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, διεθνείς ιστοσελίδες και social media και μία ζωντανή σύνδεση με εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με μία συζήτηση με τον Αντιπρίτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Θρασίβουλο Μανιό, με αφορμή και με φόντο την ολοκλήρωση του έργου ανακαίνησης φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου. Κύριε Μανιέ, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Χαρά μου, καλησπέρα σε όλους σας και είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το έργο ανακαίνησης των εστιών μέσα σε 2 χρόνια χωρίς καθυστέρηση, αλήθεια είναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέσα στην ατυχία του κορονοϊού σταθήκαμε τυχεροί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η ανακαίνιση εστιών χωρίς με τα δωμάτια γεμάτα είναι δύσκολο. Οπότε νομίζω ότι αδράξαμε την ευκαιρία που υπήρχε αναγκαστική διακοπή της παρουσίας ενός μεγάλου μέρους των φοιτητών μας στις εστίες και ολοκληρώσαμε το έργο και έγκαιρα και με σωστό τρόπο και χωρίς να τους ταλαιπωρήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω ως αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού που άγγιξε τις 800.000 ευρώ, 788.000 αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε 2 χρόνια, το οποίο περιλαμβάνει... Περιλαμβάνει την ανακαίνιση ενός μεγάλου μέρους των κτηριών μας, που οπότε περιλαμβάνει την εξωτερική τους ανακαίνιση. Αν έχετε δει ή αν οι τηλεθεατές μας έχουν δει τα δελτία τύπου που κυκλοφορούν, θα δείτε ότι είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες της εξωτερικής όψης των κτηρίων. Έτσι ή άλλως τα βλέπουμε, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Τέλεια. Να πούμε ότι είναι πολύ εντυπωσιακά από μόνο τους ως εστίες. Να θυμίσουμε σε όλους ότι οι εστίες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι οι μεγαλύτερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Είναι συνολικά 296 θέσεις στις εστίες που έχουμε στο Ηράκλειο και είναι η μεγαλύτερο συγκρότημα φοιτητικών εστιών που έχει το νησί. Και θα είναι και για πολλά χρόνια, θεωρούμε, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Άρα πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό έργο, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δομή. Πέρα από τους τοίχους, τα βαψίματα και όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι εμείς ως Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχουμε μια πολύ ενεργή εργολαβία συντήρησης του πρασίνου μας και θα δείτε ότι οι κήποι, οι δεντροστοιχείες, τα πάντα είναι εξαιρετικά διατηρημένα. Πρόκειται για ένα πολύ φιλικό προς τον επισκέπτη και κυρίως για αυτόν που μένει χώρο. Υπήρξε λοιπόν η ανακαίνιση αυτή. Υπήρξε η πλήρης ανακαίνιση 40 μπάνιων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για την εξυπηρέτηση περίπου 80 φοιτητών μέσα αυτά τα 40 μπάνια. Και φυσικά υπήρχε η τοποθέτηση air condition πολύ υψηλής απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης. Πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον. Μάλιστα, να σημειώσω ότι τα δωμάτια που επιλέχθηκαν είναι αυτά τα οποία είχαν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από πλευρά καλοκαιρινής ζέστης, δηλαδή ήταν τα νοτιοενωτικά μας δωμάτια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δροσερά πλέον και αυτά. Τα βορεινά δωμάτια είχαν πολύ λιγότερο Μάλιστα. πρόβλημα, αλλά και σε δεύτερη φάση θα καλύψουμε ωστόσο, και αυτά με air condition. Ωστόσο, κύριε Μανιέ, ο συνολικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και μία δεύτερη φάση. Κοιτάξτε, ναι, είμαστε σε ένα πολύ φιλόδοξο, στη μέση ενός πολύ φιλόδοξου σχεδιασμού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας μία δεύτερη φάση επέκτασης κατά 200 κλίνες των υπαρχόντων εστιών στο Ηράκλειο. Θεωρούμε ότι είναι ένα έργο που θα δρομολογηθεί μέσα στο 2021-2022 με τις μελέτες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει δημοπρατηθεί μέσα στο 2023. Η χρόνια αυτή μπορεί να ακούγεται μακρινή για αυτόν ο οποίος είναι εκεί έξω, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι για χρόνους που αφορούν το ελληνικό δημόσιο είναι εξαιρετικά σύντομη, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε και μια τεχνική υπηρεσία που είναι υποστελεχωμένη για ένα τέτοιο μεγέθος ίδρυμα και για τέτοια διασπορά. Θυμίζω ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κτίρια σε 5 διαφορετικές πόλεις του νησιού. Και εκεί θέλω να πάω. Αν προβλέπει ο συνολικός σχεδιασμός και η ατζέντα σας δράσεις αναβάθμισης και πρωτοβουλίες αναβάθμισης και άλλων δομών φιλοξενίας φοιτητών σε άλλες πόλεις. Είναι απαραίτητο, ξέρετε. Όλα τα πανεπιστήμια, τα νησιωτικά πανεπιστήμια και τα 3 πανεπιστήμια της Κρήτης, μην γελιόμαστε σε αυτό. Κυρίως τώρα μέσα από τη διαδικασία και τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής θα υποστούν μια πίεση στον αριθμό και στην ποιότητα αλλά και στον αριθμό των φοιτητών που θα μπορούν να προσελκύσουν. Οι δομές φοιτητικής μέρημνας είναι κομβικό στοιχείο ελκυστικότητας των ιδρυμάτων μας. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο λοιπόν το έχει αυτό καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σχεδιάζει προγράμματα και σχέδια που αφορούν την απόκτηση χώρων, την ανακαίνιση υπαρχόντων χώρων, την επέκταση δομών, την δαπάνη ακόμα περισσότερων χρημάτων για την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας φοιτητικής μέρημνας που παρέχουμε, σε μια προσπάθεια να είμαστε ακόμα πιο ελκυστικοί στον φοιτητή που θα ήθελε να έρθει να σπουδάσει εδώ. Γιατί ένας ενδυνάμει φοιτητής να βάλει στο μηχανογραφικό του το σχολείο από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο?
Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ένα από τα 24 πανεπιστήμια της χώρας, έχει εξαιρετικά υψηλής ποιότητας σπουδές. Παρέχει εξαιρετικά υψηλής ποιότητας σπουδές. Του παρέχει και στην προηγούμενη του μορφή, το παρέχει και τώρα. Είναι ένα φυτοτοκεντρικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι ένα πανεπιστήμιο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά. Είμαστε ένα έδρημα το οποίο έχει πολύ στενή σχέση με τη βιομηχανία. Αλληλεπιδρούμε τη βιομηχανία, κατανοούμε τις ανάγκες των θέσεων εργασίας που θα υπάρξουν στο μέλλον, προσανατολιζόμαστε γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε ότι η επιλογή του πανεπιστημίου μας από έναν φοιτητή θα του προσφέρει και εξαιρετικής υψηλής ποιότητας σπουδές, αλλά κυρίως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μέλλον και λαμπρό μέλλον στο επαγγελματικό πεδίο. Μην ξεχνάμε ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το πανεπιστήμιο είναι ο κρίκος που συνδέει τη γνώση με την παραγωγή. Και εμείς είμαστε ένας τέτοιος κρίκος, πολύ δυνατός κρίκος, αν μου επιτρέπετε, και ακόμα περισσότερο με το γεγονός ότι, όπως σας είπα, έχουμε μεγάλη σύνδεση και μεγάλη επίδραση με τη βιομηχανία. Αφού γραζόμαστε τις ανάγκες της βιομηχανίας, αυτό ίσως είναι και το σύνθημά μας. Τι γεύση σας αφήνει, τι γεύση άφησε στην ακαδημαϊκή κοινότητα η σεζόν, η ακαδημαϊκή σεζόν που ολοκληρώθηκε, αν συνυπολογίσουμε και τις επιπτώσεις της πανδημίας? Νομίζω ότι η λέξη πανδημία καλύπτει τα πάντα. Όσο ενδιαφέρουσα, όσο δυναμική, όσο παραγωγική και αν ήταν η χρονιά που πέρασε, η πανδημία καθόρισε τα πάντα στην ακαδημική χρονιά του 2021. Και νομίζω ότι αυτό θα θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Την από απόσταση εκπαίδευση, την προσφέραμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά ήταν από απόσταση εκπαίδευση. Τα άδεια κτίρια, εγώ δεν το έχω βιώσει ποτέ προσωπικά τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο αυτόν, μια τέτοια ερημιά στη μέση της ακαδημαϊκής χρονιάς. Αυτό ήταν απίστευτο συνέστημα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε, διότι δεν έλειπαν μόνο οι φοιτητές. Έλειπε και μεγάλο μέρος των εργαζόμενων, των καθηγητών, των ερευνητών. Διότι υπήρχε αυτή η ανάγκη να υπάρχει τηλεργασία, η απομόνωση. Και φυσικά αυτή η από απόσταση ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Εμείς τουλάχιστον η δικιά μου γενιά δεν το έχει συνηθίσει. Ήταν πολύ πιο εύκολο για μας να μπούμε σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψουμε για μία συνάντηση παρά να μπούμε σε ένα τηλεκόνφερνς για να μιλήσουμε με κάποιον που βρισκόταν σε μια άλλη πόλη της χώρας. Αυτό δεν το είχαμε συνηθίσει. Μας άρεσε η προσωπική επικοινωνία. Και στερούμενη αυτή τη δυνατότητα, νομίζω ότι χάσαμε πάρα πολλά. Θέλω να πιστεύω ότι από Σεπτέμβριο και πιστεύοντας ότι όσο περισσότερο κόσμο θα κάνει αυτά τα εμβόλια που πρέπει να γίνουν. Που πρέπει να τα κάνουν και οι φοιτητές μας, καλό είναι να τα κάνουν. Θα μπορούμε να ξαναβρεθούμε μαζί στις αίθουσες, στα εργαστήρια και να αλληλεπιδράσουμε όπως πρέπει να αλληλεπιδρούμε σε ένα πανεπιστήμιο. Οι χρηματοδοτήσεις και οι οικονομικές ενισχύσεις σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτή που διανύουμε, επιδημιολογική, υγειονομική κρίση, για τα πανεπιστήμια έχει επηρεαστεί από το κεντρικό κράτος χρηματοδότηση? Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι επηρεάστηκε. Δεν επηρεάστηκε ούτε με θετικό ούτε με αρνητικό τρόπο. Δεν ήταν ότι άνοιξαν οι πακτολοί του χρήματος για να αντιμετωπίσουμε συγκυρίες μοναδικές. Δόθηκαν κάποιες χρηματοδοτήσεις, αλλά για ό,τι αφορά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ο λόγος που καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας ήταν ότι εδώ και χρόνια επενδύαμε στην από απόσταση εκπαίδευση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί εκτός Κρήτης. Άρα, σε μια προσπάθεια να κάνουμε ελκυστικά, κυρίως τα μεταπτυχιακά μας, είχαμε προετοιμαστεί. Είχαμε τις δομές. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι όταν η Περιφέρεια Κρήτης πριν 4 χρόνια, σε μια συνεννόηση με τα ιδρύματα, μας πρόσφερε μια χρηματοδότηση, περίπου το 80% της χρηματοδότησης που πήραμε εμείς ήταν για δομές που αφορούσαν την από απόσταση εκπαίδευση. Άρα, για ένα πολύ άλλο λόγο, για διαφορετικούς λόγους, ήμασταν έτοιμοι. Αλλά υπήρξε χρηματοδότηση, ίσως όχι τόσο συστηματική όσο θα έπρεπε σε μια περίοδο κρίσης. Από την άλλη μεριά, είχαμε τον τακτικό μας προϋπολογισμό, ο οποίος μάλιστα πρέπει να πούμε ότι το 2021 ήταν αυξημένος, είναι αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή τη συγκυρία. Overall, συνολικά, ναι, ας το πούμε συνολικά, ναι, εμείς πιστεύω ότι και ανταποκριθήκαμε με δυναμικό τρόπο και με σωστό τρόπο και είμαστε προετοιμασμένοι για μια ακόμα καλύτερη χρονιά που μας έρχεται. Έχετε το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών του προγραμματισμού και της ανάπτυξης κατά κάποιο τρόπο. Η ατζέντα σας για το επόμενο διάστημα τι περιλαμβάνει? Αναφερθήκαμε στις δράσεις, πρωτοβουλίες, ναι, η ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης των εστιών. Τι άλλο να περιμένουν οι φοιτητές? Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε βάλει μπροστά ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στα ελληνικά πανεπιστήμια που αφορά την αλλαγή του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε για εκπαιδευτικές δομές. Οι φοιτητές μας, πρώτα απ' όλα, θα δουν έναν
απίστευτα μεγάλο αριθμό από νέους υπολογιστές της τάξης που θα κάνουν μαθήματα. Έχουμε δαπανίσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ σε θέματα που αφορούν την πληροφορική, καθαρά θέματα υπολογιστών. Έχουμε ανανεώσει πάνω από το 60 με 70% τον εξοπλισμό των μηχανημάτων που έχουμε σε υπολογιστές για να μπορέσουμε να παρέχουμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το απαραίτητο εργαλείο εκπαίδευσης. Παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα σε διαδικασίες απόκτησης εξοπλισμού που αφορά καθαρά εκπαιδευτικές διαδικασίες. Άρα ο φοιτητής θα μπει σε έναν χώρο που συντηρείται πάρα πολύ καλά, διότι μία από τις δράσεις που κάνουμε είναι ότι παρέχουμε ένα πολύ ανεπτυγμένο, πολύ ακριβό, πολύ ανεπτυγμένο πρόγραμμα συντήρησης των κτηριακών μας δομών. Άρα θα μπει σε δράσεις σε χώρους που είναι καλά συντηρημένοι και με έναν εξαιρετικής ποιότητας εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Αυτό σε ό,τι αφορά το φοιτητή. Πέρα φυσικά από τις παροχές φοιτητικής μέρημνας που προσπαθούμε για το καλύτερο. Να σημειώσω εδώ ότι ως Ίδρυμα θα κάνουμε και ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα παροχής υποτροφιών στους φοιτητές. 40 θέσεις ακαδημαϊκής αριστείας σε υποτροφίες θα δοθούν φέτος στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 30 θέσεις, από 10 θέσεις στο τμήμα των ηλεκτρονικών στα Χανιά, 10 θέσεις στο Ρέθυμνο και 10 θέσεις στον Άγιο Νικόλαο. Και από κάποιες άλλες θέσεις θα δημιουργηθούν σε όλα τα τμήματα, αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών, ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές μας, που ξεκινάει για τους αριστούχους φοιτητές που θα μπουν φέτος στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πολύ υψηλού κόστους. Αυτά για τους φοιτητές. Σε ό,τι αφορά τους ερευνητές μας, σε ό,τι αφορά τους καθηγητές μας, τα μέλη ΔΕΠ, οι επενδύσεις που γίνονται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε θέματα έρευνας ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι είμαστε ένα πολύ δυναμικό ίδρυμα. Ανεβαίνουμε με ραγδαίο τρόπο, με πολύ γρήγορο ρυθμό, όλες τις κλίμακες ανάπτυξης που μπορεί κάποιο πανεπιστήμιο να ανέλθει, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό μας και το μέγεθός μας και τη γεωγραφική μας θέση. Όλα αυτά, ξέρετε, παίζουν σημαντικό ρόλο σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Θεωρώ ότι πάμε μπροστά, πάμε γρήγορα μπροστά και θα καλύψουμε το οποιοδήποτε κενό έχουμε από τα άλλα πανεπιστήμια πάρα πολύ σύντομα. Γενικότερα, ναι, αν θέλετε, είμαστε σε ένα ρυθμό γρήγορης ανάπτυξης. Κύριε Μανιένα, σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Σας με τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά, με χαρά μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.